Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις εργολάβοι, οι οποίοι και συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για χρέη προς το δημόσιο και πλασματικά τιμολόγια. Δύο εξ αυτών οδηγήθηκαν σήμερα στον ανακριτή της Αλεξανδρούπολης, με τον ένα να παίρνει αναβολή και τον άλλον να παρουσιάζει την ρύθμιση των χρεών του. Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, όπως τονίστηκε, οι εργολάβοι έχουν να λαμβάνουν χρήματα από το δημόσιο και σε έναν μάλιστα το κράτος οφείλει περισσότερα από αυτά που χρωστάει ο ίδιος το δημόσιο. Σάλος ξέσπασε στην Αλεξανδρούπολη από την είδηση της σύλληψης τριών εργολάβων από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για χρέη προς το δημόσιο. Δύο εξ αυτών, αφού ακολουθήθηκε κανονικά η διαδικασία του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν πρωί Δευτέρα στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης ώστε να απολογηθούν, ενώ ο τρίτος πήρε προθεσμία μέχρι την Πέμπτη. Το πρωί στα δικαστήρια, οι δικηγόροι των εργολάβων, εκπροσωπώντας τους πελάτες τους, ζήτησαν ο ένας αναβολή και ο άλλος εμφάνισε τη ρύθμιση που έκανε ο πελάτης του για το χρέος. Στη μία περίπτωση, μάλιστα, όπως τόνισε η δικηγόρος, το χρέος που πραγματικά οφείλει ο πελάτης της δημόσιο είναι κατά πολύ μικρότερο από αυτό που το δημόσιο οφείλει σε αυτόν. Και αφού δεν τηρεί τα νομοθεσία περί συμψηφισμού, ο εργολάβος σύρεται μέσω της νομικής διαδικασίας. Είναι μια κλασική περίπτωση ότι κυνηγούν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι χθες δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τις πληρωμές προς το δημόσιο, ήταν τυπική, αλλά εξαιτίας αφενός της οικονομικής κρίσης και της δυσπραγίας που υπάρχουν στην καταβολή οφειλωμένων από δημόσια έργα, γιατί ο συγκεκριμένος ο δικός μου πελάτης είναι εργολάβος δημοσίων έργων, δεν έλαβε λεφτά που του οφείλει το ελληνικό δημόσιο και έτσι δεν μπορεί να πληρώσει και τις δικές του υποχρεώσεις. Και βέβαια, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν γίνεται συμψηφισμός. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα και μπορούν να καταλάβουν ο κόσμος ότι το πρόβλημα δεν είναι στους ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν. Δεν έχουν να πληρώσουν γιατί το κράτος τους οφείλει. Και αυτή είναι και η υπερασπιστική μας γραμμή και αυτή είναι και η αλήθεια, βέβαια. Υπάρχουν πράγματι πολλές περιπτώσεις επιχειρηματιών που συλλαμβάνονται για χρέη προς το δημόσιο, το οποίο ωστόσο αποδεικνύεται αφαιρέγγυο, αφού ενώ δεν έχει καταβάλει τα χρήματα σε αυτούς που τους οφείλει, τους ζητά να καταβάλουν κανονικά ΦΠΑ και φόρους για χρήματα, τα οποία ωστόσο ακόμα και σήμερα δεν έχουν λάβει. Αφενός του χρωστάνε εφετέρου, έχει δεσμευτεί η περιουσία του για μεγαλύτερο ποσό από αυτά που σήμερα διώκεται, από αυτό που σήμερα διώκεται, οπότε είναι καλυμμένο το δημόσιο. Πέραν τούτου, δεν είναι όμορφο να έρχονται να σε συλλαμβάνουν, να οδηγήσεις σε αυτόφορη διαδικασία, να κινδυνεύεις, αν δεν έχεις παράδειγμα ποινικό μητρό καθαρό, να πάρεις μια αναστολή και να πρέπει να πληρώσεις και επιπλέον ποινή, γιατί δεν έχεις να πληρώσεις επειδή σου οφείλει το δημόσιο. Να το λέμε πάντα αυτό. Mm-hmm. Τα ποσό που οφείλει το δημόσιο είναι μεγαλύτερο από τις οφειλές του πελάτη σας? Ναι, είναι μεγαλύτερο. Είναι μεγαλύτερο. Αλλά και ίδιο να ήταν και λιγότερο να ήταν, είναι ένας σοβαρός λόγος. Mm-hmm. Για τον οποίο νομίζω ότι και το δικαστήριο θα αποφανθεί θετικά, με την έννοια τουλάχιστον να αναγνωρίζει κάποιον αναφρυντικό, να πάρουμε μια ποινή εφέσιμη, η έφεση να έχει ένα σταλτικό χαρακτήρα και να μπορέσουμε μετά από κάποιο χρόνο είτε να κάνουμε κάποιο διακανονισμό με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο το αναμένουμε από μέρα σε μέρα, είτε να πάρουμε τα λεφτά μας από το δημόσιο, αν υπάρχει τέτοια ελπίδα, και να ξεχρεώσουμε, γιατί δεν είναι ούτε αφαιρέγγυος ο πελάτης μου, ούτε έχει την πρόθεση να μην καταβάλει. Απλά αδυνατή, λόγω όσων προείπα. Για τα πρακτικά πάντως, ο ένας εκ των δύο εργολάβων που οδηγήθηκαν στον ανακριτή ζήτησε αναβολή, ενώ ο άλλος εμφάνισε το χαρτί με τη ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο. Ο τρίτος εργολάβος θα απολογηθεί την Πέμπτη.